αντιπολίτευση, πώς ακούγονται όλα αυτά και στον κύριο Βορύδη βεβαίως, αλλά και από τη Σοφία τη Βούλτεψη. Καλημέρα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Πρωτόπατπας εξακολουθεί να μιλάει για ψήφο στην παράταξη. Πρώτον, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο κύριος Παπανδρέου πλέον ταυτίζεται με την παράταξή του. Απλώς την άρπαξε, επειδή τον έλεγαν Γιώργο Παπανδρέου, έγινε αρχηγός και γι' αυτό έγινε και πρωθυπουργός. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρακαλώ. Η Σοφία Βούλτεψη είμαι. Α, γεια σας, κύριε. Και το δεύτερο, καλημέρα. Επομένως, νομίζω ότι η σωστή απάντηση, κύριε Πρωτόπαπα. Μην ήταν... μου υποδεικνύετε τι είναι σωστό. Όχι, γιατί να μην σας το υποδείξω. Δεν έχω την άποψή μου, εντάξει. Θα σας το υποδείξω και θα σας πω ότι η σωστή απάντηση είναι ότι ψηφίζω για την Ελλάδα. Άλλη φορά να μου λέτε τι να πω. Να λάβετε υπόψη σας πάντως. Εγώ σήμερα θα ψηφίσω. Η κυβέρνηση, η ενότητα. Είπατε για την παράταξη. Δεν με ενδιαφέρει η παράταξή σας, κύριε Πρωτόπαπα. Κανέναν και καμιά παράταξη. Ψηφίζω και την πορεία. Δίνω ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση της παράταξής μου. Μάλιστα. Έτσι, σήμερα. Ναι, έχω το λόγο. Και το κάνω διότι είναι και ωφέλιμο για τη χώρα και είναι και τιμό και μια πορεία που ακολουθήσαμε τα δύο αυτά χρόνια. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι θα πρέπει να πάμε σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας από αύριο. Ωραία, επομένως, αυτό σημαίνει ότι από αύριο αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο με τελείως νέα δεδομένα και με μια κυβέρνηση που μπορεί. Κύριε, να πω κάτι. Ένα δευτερόλεπτο. Πρωτόκολλο, μισό λεπτό να δώσουμε λίγο το λόγο στην κυρία Βούλτεψη και να την ακούσουμε τι έχει να μας πει. Εκλογές με το καλό. Εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Το οποίο δεν θέλετε να το καταλάβετε γιατί είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματός σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, λοιπόν, θέλω να πω τη γνώμη μου. Δεν έχει κανένα νόημα να με διακόπτετε. Δεν θα συζητήσω άλλο. Ωραία, δεν θέλει να συζητήσει. Κλείστε του το τηλέφωνο. Τι είπε η κυρία Βούλτεψη. Μα δεν σας είπε. Τι είναι σωστό. Κύριε Πρωτόκολλο, με συγχωρείτε, νιώθω. Αυτή η αλαζονία σας έφαγε. Η αλαζονία σας έφαγε. Το ποιος είναι αλαζόνας φαίνεται καθαρά. Κυρία Βούλτεψη. Νομίζω δεν κάντε την ερώτηση στον κύριο Πρωτόπαπα χωρίς να πω κάτι. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι ο κύριος Πρωτόπαπας. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι εδώ έχουμε το εξής εδώ και ένα χρόνο. 11 Μαρτίου παίρνει μια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται ο Πρωθυπουργός εδώ, πανηγυρίζει. 25 Μαρτίου την επικυρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πανηγυρίζει ξανά ο Πρωθυπουργός. Δεν εφαρμόζεται τίποτα. Ξαναπάμε να ψηφίσουμε το μεσοπρόθεσμο. Το ψηφίζουμε το μεσοπρόθεσμο. Δεν επαρκεί. Πάμε στην 21η Ιουλίου. Την ψηφίζουμε. Έρχεται, χειροκροτείται και παίρνει το σας παρακαλώ. Και παίρνει το κανό και πηγαίνει διακοπές. Κύριε Πρωτόπαπα, με συγχωρείτε. Γιατί έχω δικαίωμα να επιλέγω το επίπεδο του διαλόγου. Όχι, με συγχωρείτε, κύριε Πρωτόπαπα. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος, κύριε Πρωτόπαπα. Κάνετε λάθος, κύριε Πρωτόπαπα. Δεν περιγράφει γεγονότα που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα. Αυτά τα περικανώ. Περί τι είναι σωστό και τι δεν είναι να μου υποδεικνύει γιατί. Κύριε 21 Ιουλίου θα μου πείτε τι έγινε. Αν κάνετε μια αποκρατικοποίηση από το 21 Ιουλίου. Η συζήτηση μαζί σας περιτεύει. Για λόγους δικής μου αξιοπρέπειας, από εκεί και πέρα, αν θέλετε με την κυρία δημοσιογράφο να μιλήσω, ευχαρίστω. Κύριε Πρωτόπαπα, αυτό που θέλω να σας μεταφέρω εγώ είναι ότι και ο κόσμος που παρακολουθεί την κουβέντα αυτή την ώρα μας περιγράφει για λουκέτα που μπαίνουν δύο χρόνια τώρα, για επιχειρήσεις οι οποίες χωρίς να έχουν καμία απολύτως στήριξη χύνουν αίμα για να μην απολύσουν κόσμο. Έχουν μεγάλη στήριξη για να μην απολύσουν κόσμο. Θέλω να θυμίσω ότι υπήρξε ένα τεράστιο πρόγραμμα. Από το χρηματοδοτούμενο από το κοινοτικό πλαίσιο, το οποίο απερώφησαν εξ ολοκλήρου επιχειρήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε άλλη χώρα, μάλλον. Εντάξει, κύριε Πρωτόπαπα, τώρα ας μιλήσουμε σε μια ρεαλιστική βάση. Ρεαλιστικά μιλάω. Ήταν επιδότηση επιχειρήσεων προκειμένου να μην απολύσουν κόσμο. Αφήστε το. Επειδή είπατε χωρίς καμία βοήθεια. Θέλω να αφήστε το, κύριε Πρωτόπαπα, μπορείτε να μείνετε λίγο στη γραμμή, σας παρακαλώ πολύ. Με συγχωρείτε, πρέπει να πάω κάπου. Και δεύτερον, υπάρχει ένα θέμα. Για να ξεκαθαρίσουμε, αυτή η πορεία ήταν δύσκολη, επώδυνη και με τεράστιες θυσίες για τον ελληνικό λαό. Η άλλη πορεία όμως από εκείνους που φωνασκούν σήμερα ήταν αυτό που παραδώσανε. Ήταν μια χώρα σε κρίση, μια χώρα σε χρεοκοπία ουσιαστικά. Εσείς όμως θα τη σώσατε, γι' αυτό ζητήσατε εκλογές. Εσείς είχατε σχέδιο με τρία βήματα, 7 πυλώνες. Κυρία Βούλτεψη, εκλογές ζητήσατε για να σώσετε τη χώρα, κυρία, και για να κλαίτε. Να τον ακούσουμε, κυρία Βούλτεψη. Έκλεισε τη γραμμή. Έκλεισε τη γραμμή. Διότι ζήτησε εκλογές στο Πασόκ, γιατί υπέρχονται χειρότερα, η Νέα Δημοκρατία είναι ανίκανη και έχουμε σχέδιο σωτηρίας. Σοφία Βούλτεψη, σε διακόπτω. Σε διακόπτω. Έκλεισε τη γραμμή ο κ. Δεν μπορούν να πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.